Σχετικά με την υπόθεση της Novartis, η οποία σύμφωνα με ορισμένους ξεπερνά ακόμα και την υπόθεση της Siemens, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να φέρει το θέμα στη Βουλή είτε σε προημερησία διάταξη συζήτηση, είτε ακόμα και σε Εξεταστική Επιτροπή? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή γνωρίζετε ότι εκ μέρους της Αγγελίας Διαφθοράς διεξάγεται προκαταρκτική εξέταση για το ζήτημα της Novartis. Από όσο γνωρίζω, δεν έχουν ακόμα ασκηθεί ποινικές διώξεις εναντίον προσώπων. Αν δεν κάνω λάθος, αλλά αυτό το λέω με κάθε επιφύλαξη. Σε κάθε περίπτωση όμως, η προανακριτική διαδικασία ξέρετε ότι είναι μυστική. Από την πλευρά της η ελληνική κυβέρνηση το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει είναι να θυμίσει τον νόμο, ο οποίος λέει ότι εφόσον ο εισαγγελέας δει κατά τη διαδικασία της προκαταρκτικής εξέτασης ότι εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, είναι υποχρεωμένος να διαβιβάσει τη δικογραφία αμελητή στο ελληνικό κοινοβούλιο και από εκεί και πέρα το ελληνικό κοινοβούλιο θα αποφασίσει με τους όρους οι οποίοι προβλέπονται στον κανονισμό της Βουλής για τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Αν θα προχωρήσει δηλαδή στη σύσταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης ή στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Στο βαθμό βεβαίως που η δικογραφία διαβιβαστεί στη Βουλή από τον εισαγγελέα. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο εμείς πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να δουλέψει πάνω σε αυτό το τεράστιο σκάνδαλο, να δουλέψει χωρίς την οποιαδήποτε παρέμβαση και χωρίς την οποιαδήποτε προσπάθεια επηρεασμού. Από τη μεριά της η ελληνική δημόσια διοίκηση και η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί για να συνδράμει στην αποτελεσματικότητα της έρευνας. Και ελπίζουμε να πέσει άπλετο φως σε αυτήν την υπόθεση που φαίνεται να είναι εξαιρετικά σκοτεινή, όπως είπατε και εσείς. Αυτό ωστόσο το οποίο κάνει εντύπωση είναι ότι μιλάμε για μια περίοδο αρκετών ετών κατά την οποία κάποιοι ήταν Υπουργοί Υγείας. Προξενεί λοιπόν εντύπωση, προξενεί εύλογα ερωτηματικά, γιατί τα πολιτικά πρόσωπα εκείνα που είχαν την ευθύνη των Υπουργείων εκείνες τις περιόδους για τις οποίες διεξάγεται η έρευνα και τα οποία πολιτικά αυτά πρόσωπα συνήθως είναι λαλίστατα, δεν έχουν τοποθετηθεί δημοσίως ζητώντας την επιτάχυνση των ερευνών, ζητώντας να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση. Μας προξενεί λοιπόν μια εύλογη απορία η στάση τους αυτή. Εγώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση να μπλέξω κανέναν σε οποιοδήποτε ζήτημα διερευνάται από την ελληνική ποινική δικαιοσύνη. Ωστόσο νομίζω ότι είναι απαραίτητες τοποθετήσεις και από τους υπουργούς παιδείας, υγείας εκείνων των περιόδων, αλλά και από τα πολιτικά κόμματα τα οποία είχαν την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας εκείνων των περιόδων.